Κύριε Καριοφιλίδη, είμαστε εδώ στην ΚΟ. Χτες έγινε μια πολύ όμορφη εκδήλωση όπου ο Πόντος και η Κρήτη τίμησαν την ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων. Συμμετείχατε κι εσείς ως μουσικός. Εδώ βέβαια είμαστε για να μιλήσουμε και για ένα άλλο θέμα, για έναν άθλο που έχετε κάνει και το 2012 και το 2018, να κάνετε ποδήλατο από την Αθήνα μέχρι και την Τραπεζούντα που είναι ο τόπος καταγωγής σας. Πείτε μου καταρχήν πώς σας φάνηκε η εκδήλωση χθες και μετά θα πιάσουμε το θέμα της ποδηλασίας. Εξαιρετική. Καταρχήν είναι και μεγάλη τιμή για μένα να συμμετάσχω σε ένα τέτοιο μεγάλο γεγονός που τιμούμε στην ουσία ένα ιστορικό γεγονός, την ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα. Μια πολύ δυνατή εκδήλωση, παρόλο τις περίεργες ημέρες που διανύουμε, ήταν εξαιρετική, ήταν μια ανάταση ψυχής για να συνεχίσουμε κιόλας για ένα καλύτερο αύριο. Πείτε μου τώρα πώς πήρατε την απόφαση και το 12 και το 18 να κάνετε κάτι τόσο μεγάλο και τόσο δύσκολο και θεωρώ και ίσως λίγο επικίνδυνο. Ναι, λοιπόν, την πρώτη ήταν μια τρέλα. Τη δεύτερη φορά ήθελα να ξανακάνω αυτή την τρέλα. Μου έλειπε. Το αποφάσισα μέσα σε ένα μήνα, δεν είμαι για πολλά, ό,τι μου μπει στο μυαλό θα το κάνω, άσχετα αν είναι επιπόλαιο ή όχι. Πήρα την απόφαση και ξεκίνησα 10 Σεπτεμβρίου από την Αθήνα, από το Μουσείο της Ακρόπολης. Συμβολικά όλες αυτές οι κινήσεις και κατευθύνθηκα προς Τραπεζούντα, έφτασα 5 Οκτωβρίου και επέστρεψα μετά από 62 μέρες στην Αθήνα πάλι. Πώς ήταν η διαδρομή, την ώρα που ποδηλατούσατε, τι ήταν αυτό που είχατε στο μυαλό σας? Είχε τα πάντα, πίστη στο στόχο, δηλαδή όσο και αν σας φαίνεται έτσι λίγο κάπως, έβλεπα την Παναγία Σουμελά, έβλεπα δηλαδή, επειδή είχα στόχο να φτάσω στο μοναστήρι, έβλεπα την αγιογραφία που έχει πάνω στη Μονή, έβλεπα αυτήν και προχωρούσα. Αυτό μου δίνει ψυχή, μου δίνει εννοείται και ο κόσμος που κάθε φορά αντλούσα δύναμη από τις πόλεις και τα χωριά που περνούσα. Δυσκολία δεν θα το έλεγα. Ίσως να είναι αυτός ο ενθουσιασμός που πάω και ό,τι γίνει και δόξα τω Θεώ πήγαν όλα πολύ καλά. Πότε θα γίνει η τρίτη φορά, γιατί αποκλείεται να μείνετε μόνο στις δύο? Η τρίτη, το λέω ειλικρινά, θα γίνει, αν θα γίνει, θα με δείτε ξαφνικά στην Τραπεζούντα με το ποδήλατο. Δεν θα ήθελα να μάθει κανένας τίποτα. Θα ήθελα να το κάνω για μένα. Αυτό. Ο κόσμος τις πρώτες δύο φορές πώς σας αντιμετώπισε, σας αγκάλιασε? Ναι, εννοείται και στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Και πολιτικά πρόσωπα μέσα από την Τουρκία, αυτό μου έκανε μια ιδιαίτερη εντύπωση. Φανταστείτε ότι είχα ταμπελάκια στο ποδήλατο που έγραφα, γνωστοποιούσα το εγχείρημα που κάνω. Και σταματούσαν να μου προσφέρουν τσάι, φιλοξενία, να κοιμηθώ. Ήταν και αρκετές οι περιπτώσεις που πήγαινα πίσω στο πρόγραμμά μου, γιατί οι κάτοικοι θέλαν να μείνω στο. Ναι, πραγματικά. Αυτό έγινε τη δεύτερη φορά κυρίως που είχα και συνοδευτικό όχημα. Οπότε κοινάμε και ειλικρινείς. Κάποιες διαδρομές δεν τις έκανα με το ποδήλατο, αλλά τις κάλυπτα με το όχημα, το συνοδευτικό που είχα. Φανταστείτε ότι οι κάτοικοι στρώναν ολόκληρα γλέντια, ανάβανε φωτιά στο κέντρο του χωριού στην Τουρκία μέσα, για να γλεντήσουμε, να φάμε, να πιούμε δύο μέρες πίσω. Άλλο μία μέρα πίσω. Όλα ήταν εξαιρετική εμπειρία. Στο νησί μας έχετε ξανάρθει? Έχω ξανάρθει, αυτή είναι η τέταρτη φορά. Είστε συχνός επισκέπτης. Εννοείται και τώρα πριν κάνουμε τη συνέντευξη έκανα μία γύρα στην πόλη, εκπληκτική, δεύτερο σπίτι μου το θεωρώ, πολύ φιλόξενοι άνθρωποι. Και επειδή συναναστρέφομαι κιόλας κυρίως με πόντιους εδώ πέρα, έχω να πω τα καλύτερα. Με το καλό λοιπόν να μας ξανάρθετε και με το καλό να ξαναπροσπαθήσετε κάτι ανάλογο όπως τις άλλες δύο φορές. Εννοείται. Το δικό μου μήνυμα είναι κάντε ποδήλατο. Το ποδήλατο έχει να σου προσφέρει πάρα πολλά πράγματα καλά, όχι μόνο σωματικά και πνευματικά. Είναι ένα κοινωνικό μέσο μετακίνησης. Εκτονώνεις όλη σου την ενέργεια εκεί πέρα, εισπράττεις περισσότερα. Αγαπήστε το ποδήλατο και νομίζω ότι και το νησί σας ενδείκνεται για ποδήλατο. Μα είμαστε το νησί του ποδήλατο. Εσείς είστε αθλητής ή απλά αγαπάτε το ποδήλατο? Αγαπάω το ποδήλατο. Αρκετές φορές και σε κάποια έτσι στον τύπο, κυρίως στην Τουρκία, με παρουσιάζανε σαν αθλητή, σαν διεθνή αθλητή. Όχι, είμαι ένας χωριανός ποδηλάτης.